τον κύριο Κεδίκογλου, αναφέρθηκε στα όσα έχουν συμβεί στην πολύπαθη Θράκη το τελευταίο διάστημα και με κάποιες αστοχίες, όπως χαρακτηρίστηκαν και από στελέχη σας και διαφορετικά από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και από αστοχίες τοπικών στελεχών, όπως λέτε εσείς, και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά στο κυνήγι της υποστήριξης στις επερχόμενες εκλογές. Είναι γεγονός, κύριε Βούτση, ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα φάνηκε ότι έχετε κάνει δύο επιλογές, οι οποίες δεν ήταν και τόσο σωστές ή τόσο μελετημένες. Και σε αυτό που αφορά την κυρία Σουλεϊμάν, γιατί όταν εγκρίνεται η υποψηφιότητά της από την Κεντρική Επιτροπή, σημαίνει ότι έχετε ψάξει τι είναι, ποιος είναι, και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σωστό εκ των υστέρων η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη να βγάζει μετά στη Ροδόπη. Που θα έπρεπε να ήδη να έχει. Βέβαια, να έχει λόγο. Να έχει λόγο. Το ίδιο πράγμα να έχει ασχοληθεί και να έχει μελετήσει. Βεβαίως. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τον κύριο Καρυπίδη στην Κοζάνη. Εντάξει, ωραία. Αν είναι να βγάλουμε ως συμπέρασμα για το ΣΥΡΙΖΑ και τα ψηφοδέλτια του τον Καρυπίδη και την κυρία Σουλεϊμάν, μπορούμε να το κάνουμε και να το κρατήσουμε και μέχρι τελευταία. Θα ήμουν απαράδεκτος αν το έλεγα αυτό. Τελευταία μέρα της εκλογής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Διότι αυτή είναι η γραμμή. Δεν μιλάω τώρα για εσάς, αλλά ξέρετε ότι εγώ μιλάω ευθέως. Δεν παίζω με αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η γραμμή συγκεκριμένων κέντρων που θέλουν την τρίχα να την κάνουν τριχιά. Θα φύγουμε από το θέμα αυτό αμέσως μετά, θα πούμε σε άλλα να τα κάνουμε πρωτεύοντα. Εδώ έρχεται τρίτο μνημόνιο κατά το έγκυρο βήμα της Κυριακής. Πρωτοσέλιδο και δεν ασχολείται κανείς μία εβδομάδα σε αυτές τις συζητήσεις. Λάθος. Αν θέλετε χθες μιλήσαμε πολύ για αυτό. Αν θέλετε πολύ λιγότερο για τα άλλα. Ωραία, και θα το κάνουμε αμέσως μετά. Αν θέλετε να συζητήσουμε επί της ουσίας για την ανάγκη ισοπολιτείας, ισονομίας όλων των Ελλήνων πολιτών διαφόρων προελεύσεων και θρησκευμάτων της Θράκης, βεβαίως, το αν θέλετε δεν πήγαινε σε εσάς. Θέλω να πω, εγώ μιλάω και ρητορικά σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Απλά είναι προφορικός ο λόγος και δεν μπορεί να διακρίνει κάποιος θέση, το α, ναι, ή το ε. Είμαστε σε θέση να μιλήσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε, διότι όπως απεδείχθηκε στις τελευταίες εκλογές, πλέον ένα μεγάλο κομμάτι και της λεγόμενης μειονότητας από εκεί και για λόγους κοινωνικοταξικού ήτανε λάθος, βλέπει προς την αριστερά. Ήτανε αστοχία. Και άρα το ότι μεγενθύνονται και συζητιούνται τώρα αυτά τα ζητήματα, ενώ επί δεκαετίες κρυβόντουσαν κάτω από το τραπέζι, διότι είναι υπαρκτά τα προβλήματα. Όταν αυτό το μέρος του πληθυσμού εκεί ήταν προς τα δύο τότε μεγάλα κόμματα, έχει τη σημασία του. Δηλαδή γίνεται για πολιτικούς λόγους το ότι πέφτουν, το ότι πέφτει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Το ότι πέφτουν με αυτόν τον τρόπο τα φώτα της δημοσιότητας πάνω όμως σε υπαρκτά προβλήματα. Θέλω να σας πω κάτι, για και εγώ θέλω να με τίποτας μαζί σας. Ένα τελευταίο. Για δε το ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε, είμαστε κάτι κεντρικό διαφορετικό. Κεντρικό θέμα της Αυγής δεν είναι το έλλειμμα. Δεν είμαστε όλοι. Κεντρικό θέμα της Αυγής δεν είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Μα ήταν επί 15 μέρες. Είναι αυτό. Αυτό είναι η απάντηση, κύριε Παπαδάκη. Ναι, είναι η απάντηση, αλλά είναι κεντρικό θέμα στην εφημερίδα. Για μας κεντρικό θέμα στην εφημερίδα σήμερα ήταν η απάτη με το κοινωνικό μέρισμα, κύριε. Το ξέρω. Η απάτη με το κοινωνικό μέρισμα. Σας ακούω από νωρίς. Άρα λοιπόν είμαστε εκτός γραμμής εκείνων που οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μετατοπίσουν. Δεν είναι θέμα γραμμής, σας λέω. Άρα είναι θέμα. Είναι ζήτημα να δούμε ότι τα κόμματα στην Ελλάδα πρέπει να είναι ζωντανά. Δεν πρέπει να είναι αφηγικά. Δεν είναι κακό να πούν τα κόμματα ότι έχουν κάνει λάθος στην περιοχή. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί εδώ δικαιολογημένα δείχνετε κι εσείς. Παρακαλώ, ναι, αλλά η λαθολογία όταν από δεν είναι λαθολογία όμως στην πλατεία Συντάγματος, είναι λαθολογία στη Θράκη. Δεν υπάρχει. Η λαθολογία, σας λέω. Δηλαδή, όταν αλωνίζουν οι Γκρίζοι Λύκοι. Εντάξει, τώρα αλωνίζουν στη Θράκη, δεν αλωνίζουν. Εσείς το λέτε εδώ. Εγώ σας λέω ότι κάνετε. Ο αντιπρόεδρος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας φωτογραφίζεται με τους Γκρίζοι Λύκους. Εσείς το λέτε. Ανάγνωστε σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Με ακραίου σα λέω, επιμέρου ζήτημα είναι και αυτό. Μα κύριε Βούτση, μου είναι εκεί το πέρα, θέμα το κεντρικό της εφημερίδας σας. Εκεί πέρα η αντιπαράθεση είναι όπως όλη την Ελλάδα. Κοινωνική, δεν θέλω να την δικήσω μαζί σας, το ξέρετε. Κοινωνική, αλλά ταξική, είναι κεντρικό θέμα της Αυγής. Η φοβία ότι έχουν συνωμοτήσει οι πάντες για να μας πάρουν τη Θράκη και ο Σονού που μας την παίρνουν είναι μια ανοησία μεγάλη. Εκεί πέρα υπάρχουν κάτοικοι, Έλληνες, πολίτες, θρησκεύματος διαφορετικού, προελεύσεως σε μεγάλο βαθμό κατά τη συνείδησή του, έτσι όπως το θεωρούν διαφορετικοί. Άρα διαφωνείτε και με το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Η ισονομία και η ισοπολιτεία. Το πρωτοσέλιδο της Αυγής το λέει στη είναι στα πλαίσια μιας σύγκρουσης
που σοβεί και ανεβαίνει το επίπεδό της, ενώ σαφές. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε κυρία, να είναι κυρία, αυτή η σύγκρουση. Ναι. Εντάξει, να ρωτήσω, καθαρά έτσι, τα πράγματα. Λέτε, κύριε Βουστέλτα, μας πείτε ότι τα κάνατε σκεμμένα όλα αυτά με την κυρία Σαμπιχά, με τον κύριο... Γιατί είπα τέτοιο πράγμα. Για να ανοίξει το θέμα της Θράκης. Μα αυτό μας όχι, λέτε τώρα. Όχι, καθόλου. Ότι έπρεπε σας λέει να ανοίξει είναι... το θέμα για κάτι τέτοια. Όχι, είναι πολύ απλό να πείτε. Μάλλον θα ήταν πολύ βάζετε να στο μην στόμα το του αλλού, κυρία Σαλάκη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Μην βάζετε στο στόμα του αλλού κάτι που δεν λέει και το ξέρετε ότι μα αυτό δεν είναι σωστό. Εγώ σας είπατε. Είπα ευθύτατα ότι και λάθη γίνονται και αστοχίες υπάρχουν και καλύτερα πρέπει να είναι προετοιμασμένος κανείς μερικές φορές. Αλλά αυτά είναι υπαρκτά. Είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή είναι μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς. Και σαν τέτοια πρέπει με την κατανόηση που χρειάζεται προς όλα κύριε τα κόμματα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό για μένα, με συγχωρείτε. Ιδιαίτερες σχέσεις με ακροδεξιά μορφώματα δεν σας απασχολεί. Είναι δυνατόν εμάς να μην μας απασχολεί. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γιατί μιλάμε για αυτά και γιατί μιλάμε για ένα δίθεν μνημόνιο που έρχεται που δεν έχετε κανένα μνημόνιο. Και γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά. Δηλαδή, εσείς θέλετε να μιλήσετε εσείς τώρα, έτσι. Δεν με ρωτάτε, συνεχίστε. Όχι, να μιλάτε. Ρωτάω. Μα μου είπατε μέχρι για δίθεν μνημόνιο. Φτάσατε με αφορμή την κυρία Σαμπιχά. Μα εσείς είπατε ότι θα γίνει. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι τα ζητήματα δημοκρατίας είναι δευτερεύοντα. Γιατί είναι πολύ πιο σοβαρό. Το αντίθετο λέω πως είναι πολύ πιο σοβαρό, παραδείγματος χάρη, το ότι κανείς δεν ευαισθητοποιείται ότι. Για να μην πω σε όλα τα άλλα τα κόμματα, αλλά εν πάση περιπτώσει στα περισσότερα και στα πρώην μεγάλα κόμματα, ο αρχηγός. Και χωρίς καμία διαδικασία συζήτησης σε συλλογικά όργανα βγάζουν ευρωψηφοδέλτια, περιφερειακά ψηφοδέλτια, δημοτικά ψηφοδέλτια και τα ανακοινώνουν. Ουδής ασχολείται με αυτό που είναι πλήγμα κατά τη γνώμη μας για τη δημοκρατία. Ξέρετε, αλλά ασχολούμαστε εάν κάνουμε ένα, δύο, τρία, εγώ σας λέω πέντε, είναι και άλλα δύο που δεν τα ξέρετε. Άλλα τρία, τέσσερα. Άλλα τρία σφάλματα, να... Ενδεχομένως, πέντε, εφτά και... και... Δεν κάνουν λάθη οι ζωντανοί οργανισμοί όταν είναι σε επαφή με την κοινωνία. Το θέμα όταν είναι να μπορείς να τα δεις, να τα αναπληρώσεις, να τα διορθώσεις, να τα προσεγγίσεις και κυρίως να ανοίξεις. Πάντως ένα συμπέρασμα, Νίκο, που βγαίνει είναι ότι ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει τον τόπο σε ορισμένες επιλογές του πρέπει να είναι πιο προσεκτικό και πιο μελετητικό. Βέβαια, ναι. Δηλαδή το θέμα το κλείσουμε το θέμα εδώ και πάμε σε διαφημίσεις. Θα σας δώσω αμέσως μετά, θα δώσω και στους υπόλοιπους το λόγο. Αμέσως μετά. Πιο έμπειρο.